Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, ως Σωματείο Καλαθοσφαίρισης Νικόπολη Πρέβεζας, διοργανώνουμε το τουρνουά μπάσκετ 3-on-3 στα γήπεδα μπάσκετ στάθης παρούσης του Δημοτικού Κολυμπητηρίου Πρέβεζας. Είναι ένα μεγάλο αθλητικό event που γίνεται τα τελευταία 6 χρόνια στην πόλη μας και μπορώ να πω ότι αποτελεί πλέον θεσμό για την περιοχή και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδος. Η στήριξη του κόσμου είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Κάθε χρόνο περισσότερες από 100 ομάδες δηλώνουν συμμετοχή και συμμετέχουν στο τουρνουά μας και γύρω στα 1.500 άτομα επισκέπτονται την περιοχή μας και βλέπουν από κοντά το τουρνουά εκείνες τις μέρες. Το τουρνουά στηρίζεται κατά βάση στους χορηγούς του και στη μεγάλη στήριξη που παρέχει η Περιφέρεια Υπήρου και η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας μαζί και ο Δήμος Πρέβεζας. Εκ μέρους του συνδιοργανωτή της φετινής διοργάνωσης, ο κύριος Στράτος Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητα Πρέβεζας, του δίνουμε το λόγο να πει δύο λόγια για το τουρνουά μας. Εγώ να ευχαριστήσω όλους αυτούς που πραγματικά συνετέλεσαν στο να γίνει αυτό το τουρνουά και μάλιστα είναι το έκτο, αν δεν κάνω λάθος, το έκτο τουρνουά 3-on-3. Είναι μια σημαντική διοργάνωση. Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας στηρίζει πάντα αυτές τις αθλητικές διοργανώσεις. Στηρίζει το Σύλλογο Νικόπολης γιατί θεωρεί ότι είναι ένας από τους πιο σημαντικότερους συλλόγους που υπάρχουν στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και θεωρούσε και θεωρεί ότι πρέπει να δώσει ό,τι μπορεί περισσότερο σε αυτή τη διοργάνωση. Είναι μια σημαντική διοργάνωση, είναι περίπου 100 ομάδες, είναι νέα παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πλέον έχουν και ένα κοινωνικό έργο να επιδείξουν, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό δίνει μια προστιθέμενη αξία στο όλο θέμα. Τους ευχαριστώ για αυτή την προσπάθεια που κάνουν όλους, τους οργανωτές, τους συνδιοργανωτές και πραγματικά εύχομαι το παράδειγμά τους να ακολουθήσουν και άλλοι εδώ στην περιοχή μας. Ευχαριστούμε πολύ την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για τη στήριξή της στη φετινή διοργάνωση. Η φετινή διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Πρέβεζας. Θα θέλω να πει δύο λόγια ο εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα αθλητισμού, κ. Μάκης Ντίτσος. Καλημέρα και από μένα. Για έκτη συνεχή χρονιά γίνεται αυτό το αθλητικό γεγονός στην πόλη μας, το 3-on-3. Συγκεντρώνει πλήθος κόσμου από όλη την Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Φιλοξενεί τα μεγαλύτερα ονόματα στον χώρο του μπάσκετ που έχουν περάσει ποτέ στην ιστορία. Εμείς ως Δήμος στηρίζουμε υλοτεχνική επιδομή το χώρο. Είμαι στο πλευρό, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, των παιδιών οτιδήποτε χρειαστούν για τη σωστή και ομαλή λειτουργία. Να ευχηθώ από την πλευρά μου και ως εκπρόσωπος του Δήμου σε θέματα αθλητισμού, καλή διοργάνωση, να κυλήσουν όλα ομαλά και να κάνει και το χρόνο καλή επιτυχία. Και το χρόνο να σας έχουμε μαζί μας. Θα θέλουμε να αποχωρήσω ο κύριος Μάκης για υπηρεσιακούς λόγους. Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμο Πρέβεζα για την στήριξη του. Θα ήθελα να πάρει το λόγο τώρα ο κύριος Περικλής Βασιλάκης, ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας της Περιφέρειας Υπήρου και τον ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξή του στη φετινή μας διοργάνωση. Καλημέρα. Καλημέρα. Βέβαια, στενοχωριέμαι που είστε ελάχιστα μας ενημέρωση εδώ και αυτό δεν φταίτε βέβαια εσείς που είστε αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, εγώ από την πλευρά μου, πέρυσι είχε γίνει πάλι η διοργάνωση και θυμάμαι τον αγώνα που κάναμε και έκανε ο Στράτος ο Ιωάννου, ο οποίος δεν κατάφερε και δεν καταφέραμε να βοηθήσουμε όσο ήταν δυνατό την περσινή διοργάνωση, γιατί είχαμε κολλήσει σε θέματα γραφειοκρατικά. Φέτος, θυμάμαι, εδώ και καιρό, είχε πει στα παιδιά ότι θα έρθετε πιο νωρίς να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και προσωπικά ο Στράτος Ιωάννου το πήρε το παιχνίδι πάνω του. Εγώ αφουγκράστηκα τον αγώνα που έδωσαν τα παιδιά,
και τα προηγούμενα χρόνια και δεν είχαν τη στήριξη η οποία έπρεπε να έχουν, όχι βέβαια από την Περιφερειακή Ενότητα, αλλά και από άλλους φορείς. Φέτος χαίρομαι ιδιαίτερα που καταφέραμε και κατάφεραν να πείσουν, όπως και εγώ από την πλευρά μου έκανα ό,τι μπορούσα μέσω επικοινωνίας και από την ΕΡΤ και από την ομάδα του μπάσκετ του 87 που βρήκα τα παιδιά και μίλησα μαζί τους. Όλοι αφού μάθανε το τι ακριβώς γίνεται, γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίο το αθλητικό γεγονός αυτό το οποίο θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στην πόλη μας, θεωρώ ότι δεν πρέπει να σταματήσουν και πρέπει να συνεχίσουν του χρόνου να είναι ακόμα καλύτερα και να βοηθήσουμε περισσότερο. Από την πλευρά μου, ό,τι μπορώ να δώσω και ό,τι μπορώ να βοηθήσω θα το κάνω, γιατί αξίζει τον κόπο και όπως είπε και ο Στράτος, ο Ιωάννου προηγουμένως, όταν έχεις να κάνεις με παιδιά είναι πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί φέρνεις πάρα πολλά παιδιά μέσα σε έναν αθλητικό χώρο και τα αποκλείεις από άλλους κακούς, θα το λέγαμε εντός ή εκτός εισαγωγικών, χώρους. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό το να που γίνεται αυτή η διοργάνωση και μάλιστα από όλη την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο ότι έρχονται κόσμος που πιθανόν να μην έχει ξαναέρθει στην Πρέβεζα, είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό ότι τα παιδιά χαίρονται αυτή τη μεγάλη γιορτή. Και θα πρέπει να σταθούμε επίσης, πέραν από το κράτος που προσπαθεί να βοηθήσει όσο μπορεί, και στους χορηγούς, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί χορηγοί από ό,τι βλέπω, και ο μέγας χορηγός, που είναι τα νερά από ό,τι βλέπω, Κοστιλάτας. Εγώ λέω ότι δεν γίνεται μόνο από την πλευρά του κράτους η βοήθεια σε τέτοιες εκδηλώσεις. Πρέπει να υπάρχει και από την πλευρά των ιδιωτών και αυτό είναι ευχάριστο ότι υπάρχουν και οι ιδιώτες. Εγώ εύχομαι καλή επιτυχία στον μεγάλο αγώνα που δίνουν πρώτα οι διοργανωτές και στο άγχος, γιατί μήνες τώρα τους παρακολουθώ, κατάφεραν να πραγματοποιήσουν αυτό το οποίο εδώ και 6 χρόνια, 5 χρόνια και έκτος είναι τώρα, και θα έχει, είμαι σίγουρος, μεγάλη επιτυχία. Θερμά συγχαρητήρια, καλή επιτυχία και όλα να πάνε καλά, τον χρόνο να πάνε ακόμα καλύτερα. Εγώ και πάλι σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και εύχομαι και μέσω ημών να διαδοθεί αυτό το οποίο σήμερα είναι περιορισμένο από την πλευρά του τύπου. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Περικλή Βασιλάκη. Τώρα θα θέλαμε να πάρει το λόγο εκ μέρους του μεγάλου χορηγού μας, ο οποίος στηρίζει την φετινή μας διοργάνωση της Πηγές Κοστιλάτα, ο Νικόλας ο Παναγιώτου, και τον ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξή του όλα αυτά τα χρόνια και τη σημαντική βοήθειά του τη φετινή χρονιά. Νικόλα, μπορείς να πάρεις το λόγο. Καλημέρα και από την εταιρεία. Εγώ θα να πω δύο λογάκια. Συγχαρητήρια καταρχάς στους διοργανωτές που έχουν καταφέρει αυτό το πράγμα να το κάνουν εφεσμό, γιατί το μπάσκετ προσφέρει χαρές εδώ και πάρα πολλά χρόνια και συνεχώς καλούς παίκτες και τις περισσότερες φορές είναι ένα υγιής άθλημα. Αυτή η εξαιρετική πρωτοβουλία που έχει στόχο να φέρει τα παιδιά στις αλάνες και στα γήπεδα του μπάσκετ είναι μια μεγάλη δυνατότητα ώστε να παίξουν και να γιορτάσουν μαζί με τα υγάλματα. Πηγές Κοστιλάτας δεν θα μπορούσε να λείπει έξω από αυτόν τον θεσμό και από τη στιγμή που είναι η μοναδική περιοχή η οποία έχει ανασότητα η εταιρεία, θα είμαστε στο πλευρό της διοργάνωσης κάθε χρόνο και καλύτερα στα καλή μας καλάκι. Ευχαριστούμε πολύ τον Νικόλα, ευχαριστούμε πολύ την εταιρεία Πηγές Κοστιλάτας για τη στήριξή της. Τώρα θα θέλαμε για κλείσιμο να πει δύο λόγια ο κύριος Απόστολος Σουλιώτης εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του τουρνουά μπάσκετ 3-on-3 Πρέβεζας. Αποστόλη, έχεις το λόγο. Καλημέρα και από μένα. Πρέπει να ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα τον συνδιοργανωτή αυτού του αθλητικού γεγονότος. Ευχαριστούμε κύριε Ιωάννου, ευχαριστούμε κύριε Βασιλάκη που εκπροσωπείτε οι δυο σας την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Πρέβεζας που εκπροσωπούνταν πριν από λίγο από τον κύριο Μάκη Τίτσο, ο οποίος έφυγε για λόγους της υπηρεσίας. Και πρέπει σιγά σιγά να καταλάβουμε την αξία και το μέγεθος των αθλητικών γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή της Πρέβεζας. Πιστεύουμε ότι το μπασκετικό τουρνουά 3-on-3 το οποίο λαμβάνει χώρα 6η χρονιά φέτος, με την ιδιαίτερη επιμέλεια
και φροντίδα μερικών ανθρώπων, που μέσα σε αυτούς πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερη μνήμα είναι ο κύριος Ιωάννου, ο κύριος Βασιλάκης από τη μεριά της περιφέρειας και η αγαπητή κυρία Ζαμπέλη, η οποία μας βοήθησε τα μέγιστα όσον αφορά τον καταρτισμό του φακέλου. Πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερη μνήμα στον κύριο Κωνσταντίνο Μητσόπουλο, διεθνή διαιτητή, ο οποίος με τις δημόσιες σχέσεις τις οποίες έχει τόσα χρόνια στο χώρο, συμβάλλει αποφασιστικά στο να έχουμε αυτούς τους υψηλούς προσκεκλημένους. Φέτος ειδικά έχουμε τον κύριο Αργύρη Καμπούρη και τον Μιχάλη Ρωμανίδη, που είναι η χρυσή γενιά του 87, το πρώτο ευρωπαϊκό κύπελλο που κατέκτησε η Ελλάδα στο μπάσκετ και, και είναι ένα ορόσημο στην μπασκετική ιστορία της Ελλάδος. Άλλοι οι οποίοι θα έρθουν είναι ο πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας, ο Μιχάλης Οκακίος, ο οποίος κατάγεται και από την Πρέβεζα. Είναι ο γνωστός προπονητής Ευαγγέλης Αλεξανδρής, ο οποίος τίνει να γίνει και φαν της Πρέβεζας. Είναι η δεύτερη χρονιά και θα έρθει αρκετές μέρες. Είναι μια μεγάλη παρουσία, είναι ο γυμναστής της εθνικής ομάδας ανδρών και γυναικών, ο κύριος Γιάννης Παπαγεωργίου, ο οποίος θα διδάξει και σε ένα κάμπ το οποίο θα το αναφέρουμε σε λίγο. Η μεγάλη παρουσία, και σε αυτό πρέπει να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον Περικλή τον Βασιλάκη, είναι ο προϊστάμενος του αθλητικού τμήματος της ΕΡΤ, ο κύριος ο πασίγνωστος δημοσιογράφος κύριος Βαγγέλης Ιωάννου, ο οποίος θα συντονίσει και μια ημερίδα, η οποία θα γίνει το Σάββατο 15 Ιουλίου στο Μαργαρό Ρογιάλ, με θέμα η εξέλιξη του μπάσκετ τα τελευταία 30 χρόνια. Η είσοδο είναι ελεύθερη και παρακαλούμε και εσάς και τους φίλους να είναι εκεί. Ευχαριστούμε και πάλι, Περικλή, για την δική σου συνδρομή συγκεκριμένα στην παρουσία του Βαγγέλη του Ιωάννου. Να πούμε για τις δράσεις οι οποίες είναι και φέτος ένα κομμάτι του τουρνουά της γιορτής αυτής στην Πρέβεζα τις 6 ημέρες. Κατά τη διάρκεια του τουρνουά στο χώρο του κουνιβητηρίου, σε συνεργασία με τη δράση όλοι μαζί μπορούμε του καναλιού Sky, που όλοι γνωρίζουμε. Θα στηρίξουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Πρέβετας, φέροντας εκεί όλοι οι φαν του μπάσκετ ό,τι μπορούμε σε είδη πρώτης ανάγκης και τροφίμων. Επίσης, μια δεύτερη δράση είναι σε συνεργασία με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Πρέβεζας, στον ίδιο χώρο του κουνιβητηρίου, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Θα γίνει στις 14 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή. Ημέρα Παρασκευή, 6 με 9 το βράδυ, εθελοντική ομοδοσία. Όλα αυτά δεν θα είχαν καμία επιτυχία αν δεν είχαμε τους χορηγούς. Μεγάλος χορηγός φέτος είναι, και τα άλλα χρόνια ήταν χορηγός, φέτος είναι μέγας χορηγός. Ευχαριστούμε την εταιρεία Κωστιλάτα και την οικογένεια Παναγιώτου, η οποία διευθύνει την συγκεκριμένη εταιρεία. Ευχαριστούμε τους χορηγούς που με τα μέσα τους, τους 46 χορηγούς που βοηθάνε στην διοργάνωση και τους χορηγούς επικοινωνίας, οι οποίοι διαδίδουν το συγκεκριμένο γεγονός. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι εκτός από την ημερίδα την οποία μνημόνευσα πριν και την οποία θα διευθύνει ο κύριος Βαγγέλης Ιωάννου, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, τις πρωινές ώρες, με παρουσία των υψηλών προσκεκλημένων, θα έχουμε ένα basket camp στο κλειστό γυμναστήριο της Πρέβεζας, στο οποίο σε ηλικίες 6 έως 18 ετών θα διδάξουν τα μυστικά του μπάσκετ οι προαναφερόμενοι υψηλοί προσκεκλημένοι, όπως και οι προπονητές της Πρέβεζας. Υποσχεθήκαμε σαν Σύλλογος Νικόπολη και η Οργανωτική Επιτροπή μια εβδομάδα γεμάτη μπάσκετ τα προηγούμενα χρόνια. Τίνουμε χρόνο με το χρόνο να την κάνουμε ένα πολύ μεγάλο εβδομαδιαίο θεσμό αθλητικό και ειδικά μπασκετικό. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Ελπίζω να τα πούμε τον καλό απολογισμό μετά από λίγες μέρες. Τέλος, να ευχαριστήσουμε πολύ ξανά τον συνδιοργανωτή της φετινής διοργάνωσης, την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και την Περιφέρεια Ηπείρου. Ευχαριστούμε τον Δήμο Πρέβεζας που τελεί υπό την αιγίδα του το τουρνουά μας και ευχαριστούμε θερμά και το μέγα χορηγό εταιρεία Πηγές Κωστιλάτας. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ήθελα να πω δύο λόγια.
για τους χορηγούς. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ναι μεν η Περιφερειακή Ένωτα Πρέπεζας στήριξε όσο πιο δυνατά μπορούσε αυτή την διοργάνωση, αλλά η σημασία των χορηγών, των ιδιωτών, είναι πάρα πολύ σημαντική. Και θέλω το μήνυμα που πρέπει να εκπέμψετε, όπως εδώ υπάρχει ο μεγάλος χορηγός Κοστιλάτα, που μεταξύ των άλλων είναι το μοναδικό υπηρώτικο νερό που είναι από πηγές, όλα τα άλλα είναι από γεωτρήσεις και είναι ένα θαυμάσιο νερό. Και οι άλλοι χορηγοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό, που συμμετέχουν και συνδράμουν αυτή την ενέργεια. Απευθύνω μια έκκληση, ζητάω από όλους τους ιδιώτες να στηρίξουν τον Σύλλογο Νικόπολη, τον μπάσκετ της περιοχής μας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και με όλες τις άλλες διοργανώσεις που κάνει, όπως είναι το 3-on-3 και την Ακαδημία που έχει και όλες αυτές τις δράσεις που ανέφερα προηγουμένως ότι κάνει. Άρα θέλω πως οι ιδιώτες να συμμετέχουν και να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια που γίνεται από έναν αθλητικό σύλλογο που ονομάζεται Νικόπολη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και κλείνοντας, συγγνώμη, μεγάλος χορηγός επικοινωνίας, να σας αναφέρω ότι η φετινή διοργάνωση είναι το Sport 24, το μεγαλύτερο αθλητικό site της χώρας. Ευχαριστούμε πολύ και το Sport 24 που στηρίζει τη διοργάνωση μας.